το αίτημα της επανεξέτασης της διακοπής αποσπάσεων ενστόλων που υπηρετούν σε υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας εν ώψη της διεξαγωγής των παράκτιων μεσογειακών αγώνων ζητά με έγγραφη παρέμβασή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Οι παράκτιοι μεσογειακοί αγώνες είναι μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση για την περιοχή μας. Η ελληνική αστυνομία πρέπει να συμβάλλει για την ασφάλεια των αγώνων. Όλες οι αστυνομικές υπηρεσίες θα είναι παρούσες και σε πλήρη εγρήγορση για την παροχή της ασφάλειας σε αυτή την διοργάνωση. Το πρόβλημα που παρουσιάστηκε είναι ότι βέβαια πλέον των αναγκών αστυνόμευσης που έχει μια μεγαλούπολη σαν την Πάτρα θα κληθούν η αστυνομία της περιοχής να παρέχει και ασφάλεια στους επισκέπτες, στους συμμετέχοντες, στους αθλητές και γενικά σε όλη τη διοργάνωση. Αυτό θα είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Βρισκόμαστε στο τέλος του Αυγούστου. Αστυνομικοί βρίσκονται σε άδειες και παράλληλα διατάχθηκε πρόσφατα και η διακοπή αποσπάσεων πολλών συναδέλφων μας, οι οποίοι υπηρετούσαν μέσω αποσπάσεων και όχι με μόνιμες οργανικές θέσεις στην περιοχή. Εμείς από την πλευρά μας στείλαμε ένα έγγραφο, ενημερώσαμε λοιπόν τον κύριο Υπουργό και την φυσική και τη φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας ότι πρέπει αυτές οι θέσεις των αστυνομικών να καλυφθούν με τον οποιοδήποτε τρόπο αποφασιστεί, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε στην ασφάλεια που χρειάζονται για να γίνουν και να πραγματοποιηθούν με επιτυχία αυτοί οι αγώνες. Η διακοπή των αποσπάσεων λίγες ημέρες πριν την τέλεση των μεσογειακών αγώνων εκτιμάται πως θα αποτελέσει σοβαρό πλήγμα και θα προκαλέσει δυσλειτουργία στο οργανόγραμμα της τοπικής Ελλάς. Μεσολαβήσει, θα επιχειρηθεί και κάποια συνάντηση με τον Υπουργό ή τη Φυσική Ηγεσία? Σίγουρα και κατά το παρελθόν, έτσι και στο μέλλον και με τη νέα πολιτική και φυσική ηγεσία. Είμαστε συνεχώς σε επαφές, τουλάχιστον με τους ανώτερους αξιωματικούς που διοικούν την περιοχή μας. Και βέβαια θα ζητηθεί και επαφή και με την πολιτική ηγεσία και με τη φυσική ηγεσία που εδρεύει στην Αθήνα, τον Υπουργό δηλαδή και τον Αρχηγό. Οι παράκτιοι αγώνες αποτελούν μεγάλο στοίχημα τόσο για την πόλη όσο και για την αστυνομία, τονίζεται. Τα μέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν είναι ένα από τα μείζωνα ζητήματα. Αυτό που ζητούν από τον Υπουργό είναι να εξαιρεθεί επί του παρόντος το αποσπασμένο προσωπικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας, ώστε να καλυφθούν οι ιδιαίτερως αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από τη διεξαγωγή της αθλητικής διοργάνωσης. Θεωρείτε ότι θα είναι εύκολο να έρθει εις πέρας όλη αυτή η διαδικασία, γιατί επαναλαμβάνω ότι η διοργάνωση δεν είναι μικρή για τα τοπικά δεδομένα? Όχι, αλλά και σε κάθε περίπτωση, σε κάθε οποιαδήποτε πολιτιστική διοργάνωση ή αθλητική που λαμβάνει η χώρα στην περιοχή μας, υπάρχει πρόνοια και ενισχύεται η τοπική αστυνομία με αστυνομικούς από άλλες περιοχές με διάφορους τρόπους. Π.χ. το καρναβάλι, ενισχύουν την περιοχή μας αστυνομικοί από τις διευθύνσεις που γειτνιάζουν στη δική μας. Θεωρώ ότι είναι δεδομένο ότι και για τη συγκεκριμένη αθλητική διοργάνωση στην οποία συμμετέχουν αθλητές και επισκέπτες από πολλές χώρες, θα υπάρχει πρόνοια για την ενίσχυσή μας.